Πάμε τώρα να συναντήσουμε το Διευθυντή του Γραφείου του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κύριο Αντώνη Αντωνιάδη. Να μας παρουσιάσετε, κύριε Αντωνιάδη, σας χαιρετώ, τα αποτελέσματα μιας πολύ ενδιαφέρουσας κρίνω έρευνας για την ποιότητα της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας. Και ήταν σημαντικό και το δείγμα, βεβαίως. Άρα μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Σίγουρα είναι η δεύτερη έρευνα που διενεργούμε. Η πρώτη είχε ολοκληρωθεί τον Ιούλιο και η δεύτερη διεξήχθηκε το Σεπτέμβριο του 2022. Ναι. Βασικά, ο σκοπός μας ήταν να καταγράψουμε την αντίληψη των καταναλωτών σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνουν. Μιλάμε πάντα για κινητά, κινητή τηλεφωνία. Κινητή τηλεφωνία. Ναι. Θα δημοσιεύσουμε και λίγη πλάκα. Κύριε Αντωνιάδη, ας πούμε, επειδή έχετε ρωτήσει ένα περιοχή στην Ήπεθρο κλπ. Επειδή συζητούσαμε πριν με τον Υπουργό για το τι γίνεται στις φυλακές, αν είχατε και από εκεί δείγμα να δούμε αν έχουν καλό σήμα εκεί ή αν σκέφτονται να αλλάξουν πάροχο. Έτσι απλά σχολιάζω. Λοιπόν, κύριε Αντωνιάδη, εσείς έχετε ρωτήσει, μάλλον θέλετε να δείτε αν αντιλαμβάνονται κιόλας για την ποιότητα οι καταναλωτές, σωστά? Και τι είναι αυτό που θα τους οδηγήσει στο να αλλάξουν πάροχο? Ναι. Θέλαμε να δούμε λόγω τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν τον πάροχο τους. Ναι. Πού δίνουν έμφαση. Τα προβλήματα που βλέπουν με την υπηρεσία που παίρνουν από τον πάροχο τους, να αξιολογήσουν την ποιότητα ήδη, όπως το αντιλαμβάνονται φυσικά. Και σε περίπτωση που έχουν κάποιον παράπονο, πώς το διαχειρίζονται, τι κάνουν, πώς ενεργούν οι ίδιοι. Αυτά ήταν τα θέματα που είδαμε. Και εδώ τονίζω ότι βλέπουμε την αντίληψη των καταναλωτών. Θα ακολουθήσουν και ακριβείς μετρήσεις από την υπηρεσία μας για να επαληθεύσουμε ή να δούμε συγκεκριμένα αν η πραγματική εικόνα συμπίπτει με την αντίληψη που έχουν οι καταναλωτές. Ναι. Και τώρα, πείτε μας πώς επιλέγουν πάροχο οι Κύπροι, κύριε Αντωνιάδη, και πότε τον αλλάζουν. Ναι. Ωραία, ναι. Κυρίως, όπως διαφάνηκε στην τελευταία έρευνα, κοιτάζουν να δουν την τιμή, τυχόν προσφορές. Εδώ 35% λένε ότι είναι ένα από τα κριτήρια, μάλιστα το 18% λένε ότι το κύριο τους κριτήριο. Ναι. Άλλο βασικό κριτήριο είναι η καλύτερη κάλυψη του δειχτή. Ναι. Λένε ότι το 9% μάλιστα είναι το κύριο τους κριτήριο, κυρίως στην Ήπεθρο, εκεί που έχουμε περισσότερα θέματα. Εσείς, κύριε Αντωνιάδη, διαπιστώνετε ότι από πάροχο σε πάροχο πλέον δεν είμαστε στο σημείο που έχουν όλοι την ίδια, σε όλες τις περιοχές κάλυψη, ή υπάρχουν ακόμα ζητήματα? Είναι αυτό που θα δείτε εσείς? Υπάρχει κάλυψη σε όλη την Κύπρο, όμως έχουμε περιοχές στις οποίες υπάρχουν κάποια προβλήματα. Που πολλές φορές δεν οφείλονται στο ίδιο το δίκτυο, είναι στις συνθέσεις εκεί που γίνονται οι κλήσεις. Υπάρχουν και περιοχές που έχουμε προβλήματα διότι δεν υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τις τοπικές αρχές, δεν υπάρχει αρκετός αριθμός κεραίων, δεν αδειοδοτούνται ή κάποιες μάλιστα αφαιρούνται. Είχαμε διαδηλώσεις στο παρελθόν για αυτό το θέμα, κύριε Αντωνιάδη, και για το 5G, αλλά και προηγουμένως γενικά για τις κεραίες κινητής, οι οποίες όμως υπάρχουν ρυθμίσεις, κριτήρια που πρέπει να τοποθετούνται, δεν τις βάζουμε απλά σε ένα χτίριο, υπάρχουν και μετρήσεις. Υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν διατάγματα έξω, ο τρόπος που εγκαθιστούνται, υπάρχουν ειδικές πρόνοιες μάλιστα για χρησιμοποίηση τους πάνω από έναν παροχέα για να μην έχουμε πάρα πολλές στην εγκατάσταση. Εντάξει, οι καταναλωτές βλέπουν επίσης πόσο αξιόπιστη είναι η υπηρεσία που παίρνουν. Έχουν κάποιες διαφορές από εταιρεία σε εταιρεία. Αλλά υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Υπάρχουν αρκετά κριτήρια τα οποία μας έχουν αναφέρει που φαίνονται και πάνω στην έκθεση που έχουμε δημοσίευσει. Και να το ολοκληρώσουμε με τα φαινόμενα κακής ποιότητας κινητής τηλεφωνίας, έτσι όπως καταγράφονται, κύριε Αντωνιάδη, επειδή υπάρχει και ένα άλλο που λέει άλλα πέραν από την κακή λήψη κλπ. Διερωτώ με τι άλλα μπορεί να αντιμετωπίζουν σε σχέση με την κινητή τηλεφωνία οι καταναλωτές. Για παράδειγμα, μεταφέρουν και εδώ ότι όπως μιλάνε πέφτει, κλείνει η γραμμή ή ακούνε κάποιους μέσα κλπ. Παραπέμπω και στις παρακολουθήσεις βεβαίως. Εντάξει, μπορεί να μην είναι θέμα παρακολουθήσεων, ναι, αλλά υπάρχουν όμως κακή ποιότητα της γραμμής, μπορεί να διακοπεί κλήσεις αν μιλούν.
μπορεί να ακούεις αντίλαλο μέσα στη γραμμή ή κάποιους θορύβους. Αυτό μπορεί να πω την ποιότητα της κλήσης στη δεδομένη στιγμή. Μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση μεταφοράς του μηνύματος. Αυτά είναι πιο τεχνικοί λόγοι στη λειτουργία της υπηρεσίας. Υπάρχουν όμως και προβλήματα. Είναι αυτό όμως όλα που θα αξιολογήσετε κι εσείς, κύριε Αντωνιάδη. Έτσι, και μάλιστα, υπάρχει κάποιο σκοπός για αυτή την έρευνα. Ναι. Να δείτε κι εσείς ως και ο υπόπτης, αν θέλετε, των παρόχων. Ακριβώς. Από τον Ιανουάριο θα ξεκινήσουμε μια εκστρατεία μετρήσεων παγκύπρια με μετρήσεις με ειδικές συσκευές, ουσιαστικά για να δούμε την ποιότητα της υπηρεσίας, ανά περιοχή, ανά πάροχο, ανά τεχνολογία. Mm-hmm. Η έρευνα αυτή θα γίνει την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου-Μαρτίου. Nice. Και εκεί θα έχουμε ένα ακριβή συμπεράσματα. Το Μάρτιο θα επαναλάβουμε την έρευνα καταναλωτών για να δούμε αν επιβεβαιώνονται τα στοιχεία από τις ακριβείς μετρήσεις και την αντίληψη που έχει ο καταναλωτής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Καλή συνέχεια να έχετε.